Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό το βιντεάκι θα είναι ένα haul, ένα fashion haul στην ουσία βίντεο από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ να σας κάνω. Και ξέρω ότι σας αρέσουν και σε εσάς και μου το ζητάτε πολύ συχνά. Οπότε έχω κάποια πολύ όμορφα πραγματάκια που έχω παραλάβει πρόσφατα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, ελπίζοντας έτσι να σας δώσω και σε εσάς ιδέες, να σας κάνω κάποιες προτάσεις. Γι' αυτό είμαι εδώ άλλωστε, για να σας κρατάω όμορφη παρέα και να σας δίνω ιδέες σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να σας δείξω πρώτα-πρώτα κάποια ρούχα που έχω πάρει από το Shein πρόσφατα. Και ναι, για όσες περιμένατε να ξαναρχίσει το Shein αποστολές στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει. Πρόσφατα μου στείλανε mail και μου είπαν ότι ξαναξεκινήσαμε τις αποστολές στην Ελλάδα, γιατί τις είχαν διακόψει λόγω καραντίνας. Είχαν και μεγάλες αργοπορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα στις αποστολές τους. Οπότε πια αυτό δεν ισχύει. Εγώ την παραγγελία μου την έλαβα μέσα σε 15 μέρες, μπορεί και λιγότερο. Δεν ξέρω αν έτυχε, αλλά εγώ την έλαβα μέσα σε 15 μέρες και αυτή τη φορά παρέλαβα με courier και όχι με ταχυδρομείο που παραλάμβανα τους τελευταίους μήνες πριν σταματήσει το Shein να κάνει αποστολές στην Ελλάδα. Και πάμε να σας δείξω τι διάλεξα. Γενικά ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει το Shein. Είναι ένα σχετικό κατάστημα το οποίο έχει πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ρούχα την τελευταία χρονιά από εκεί και επειδή γενικά ψωνίζω από Zara, Stradivarius και λιγότερο H&M, αλλά ψωνίζω από Zara και Stradivarius αρκετά συχνά, μπορώ να συγκρίνω τις ποιότητες. Οι ποιότητες είναι αντίστοιχες και καμιά φορά και καλύτερες, μπορώ να πω. Δηλαδή, πραγματικά η τελευταία μου παραγγελία ήταν ένα και ένα τα κομμάτια, δεν είχαν κανένα θέμα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, οπότε θεωρώ ότι για τις τιμές τους είναι μια χαρά. Και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ένα κατάστημα το οποίο ακολουθεί τη μόδα, θα βρείτε πράγματα μόνο πάνω στα trends της εκάστοτε χρονιάς. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω ένα πιο ρομαντικό στυλ, μου αρέσουν πιο πολύ έτσι τα πιο έτσι vintage και ρομαντικά ρούχα, έχω βρει πάρα πολλά στο Shein. Γιατί γενικά δεν βρίσκω πάρα πολλά ρούχα εδώ στην ελληνική αγορά και αν τα βρω θα είναι πολύ ακριβά. Και επειδή σε ρούχα κυρίως δεν μπορώ να δίνω πολλά χρήματα για κάθε κομμάτι, προσπαθώ να επενδύω καμιά φορά σε ένα ζευγάρι παπούτσια ή σε μία τσάντα, σε μία ζώνη. Και στα ρούχα κυρίως μπορώ να επενδύσω σε κάποιο πανοφόρι, κάτι τέτοιο, σε κάποιο τζιν. Οπότε στα ρούχα ψάχνω έτσι πιο οικονομικές επιλογές, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλω να βρω κάποια σχετικά καλή ποιότητα που να κρατήσει κάποια χρόνια. Οπότε πάμε να ξεκινήσω να σας δείξω τι διάλεξα από το Shein, ξεκινώντας πρώτα από αυτή την ολόσωμη φόρμα που φοράω. Είναι πάρα πολύ ωραία και ρομαντική θεωρώ. Γενικά υπάρχει ένα trend στις ολόσωμες φόρμες, αλλά αυτή τη λάτρεψα μου από την είδα που κάνει αυτούς εδώ τους φραμπαλάδες. Γενικά θα προσπαθήσω να σας έχω πλάνα από όλα τα ρούχα που θα σας δείξω. Μ' άρεσε λοιπόν πολύ αυτό εδώ. Γι' αυτό όμως το ρούχο έχω να σας πω το εξής. Εμένα μου είναι τσίμα-τσίμα. Είμαι γενικά σε μια διαδικασία που θα ήθελα να χάσω 2-3 κιλάκια και θέλω να προσπαθήσω να χάσω κατά τη διάρκεια του φθινόπωρου και του χειμώνα κάποια κιλά. Κλασική γυναίκα, όλες οι γυναίκες βάζουν αυτό το στόχο το φθινόπωρο και το χειμώνα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά τέλος πάντων. Μου είναι λοιπόν το medium τσίμα-τσίμα. Επίσης, στο μάκρος μου είναι επίσης τσίμα-τσίμα και είναι ένα 63. Οπότε δεν ξέρω, αν είστε πιο ψηλοί θέλετε σίγουρα το large, να το τσεκάρετε αυτό με το μάκρος. Για μένα είναι ότι πρέπει να το φορέσω όμως με flat παπούτσι. Με ψηλό δεν θα φαίνεται καλό, θα φαίνεται κοντό. Τέλος πάντων, το έχω λατρέψει και σας άρεσε και σε εσάς από ό,τι είδα στα σχόλια, σε μια φωτογραφία στο Instagram που είχα ανεβάσει. Δεύτερο κομμάτι από Shein που ήθελα να σας δείξω και που σας άρεσε επίσης πολύ, αν κρίνω από τα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο, το Q&A που είχα κάνει, είναι άλλη μια ολόσωμη φόρμα, η οποία είναι αυτή εδώ. Και τη φόραγα στο Q&A βίντεο που σας είπα και όλοι νομίζατε ότι είναι μαύρη, ασπρόμαυρη μπλούζα, γιατί σας έδειχνα μέχρι εδώ πάλι τον εαυτό μου. Οπότε όχι, είναι ολόσωμη φόρμα η οποία πέφτει πάρα πολύ ωραία και κολακευτικά στο σώμα. Είναι άνετη δηλαδή, πολύ άνετη φόρμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ το σχέδιο που έχει. Οπότε γενικά σας την προτείνω έτσι αν θέλετε ένα κομμάτι τώρα για το early φθινόπωρο τέλος πάντων. Ένα μεταβατικό κομμάτι, γιατί
δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ καλά-καλά ούτε αυτή τη φόρμα δεν μπορώ να φορέσω έξω ακόμα. Τη φόρεσα τώρα για το βίντεο. Δεν μπορώ να φορέσω παντελόνι και καλά, όσο για τζιν δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να φορέσω παντελόνι ακόμα γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όλα με τα παντελόνια, όχι τις παντελόνες που είναι πιο έρινες, πιο στενά παντελόνια, εννοώ τζιν, σωλήνες και όλα αυτά και γενικότερα σκληρά υφάσματα, τα φοράω με το που έρθουν τα πρώτα κρύα. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να φορέσω εγώ τζιν με αυτές τις θερμοκρασίες. Πρέπει να πέσει 10 βαθμούς θερμοκρασία για να μπορέσω να φορέσω τζιν. Ελπίζω να έρθει σύντομα αυτή η ημερομηνία. Τέλος πάντων, άλλο ένα κομμάτι που διάλεξα από το σιν και το έχετε δει και αυτό σε βίντεο είναι αυτό εδώ το φόρεμα που με το που το είδα φυσικά το ερωτεύτηκα αφού είναι άκρος ρομαντικό. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα ρομαντικά ρούχα. Έχει αυτό το χρώμα το οποίο είναι άκρος φθινοπορεινό και το πήρα και αυτό σαν ένα μεταβατικό κομμάτι. Σαν ένα πρώτο φθινοπορεινό κομμάτι τέλος πάντων. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια με τη δαντέλα που έχει. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα, ότι το Shein γενικά φέρνει ρομαντικά ρούχα, vintage ρούχα και αυτό με έχει χαροποιήσει πάρα πολύ και θέλω να παραγγείλω και κάποια άλλα κομμάτια μελλοντικά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει περλίτσες για κουμπιά, τελείως μαργιαλένα αυτό το κομμάτι και διάλεξα και άλλες δύο πουκαμίσες αυτή τη φορά, το πήγα λίγο για πιο μετά, θέλησα να πάρω έτσι δύο πουκάμισα να τα φοράω τις πρώτες δροσερές μέρες που δεν ξέρω πότε θα έρθουνε. Αλλά τέλος πάντων ελπίζω να έρθουνε και σύντομα εδώ στην Αθήνα. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που επέλεξα, σαν έτσι μεταβατικό κομμάτι και αυτό, είναι αυτό εδώ το πουκάμισο ή πουκαμίσα, όπως θέλετε πείτε το. Εντάξει, είναι πουά, έχει γιακά, έχει δαντέλα, έχει αυτά εδώ τα κουμπάκια που μοιάζουν λίγο με πέρλες, οπότε καταλαβαίνετε ότι νομίζω είναι και αυτό τελείως μαργιαλένα. Όταν βλέπω τέτοια κομμάτια δεν μπορώ πραγματικά να αντισταθώ και πέφτει και πάρα πολύ ωραία στο σώμα. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαι στο εξοχικό, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά είμαι στο εξοχικό αυτές τις μέρες και έφερα όλα τα κομμάτια για να σας τα δείξω εδώ, γιατί τραβάω εδώ το βίντεο. Έλεγα, Μαργιαλένα, μην ξεχάσεις να πάρεις ένα τζιν για να τραβήξεις τα πλάνα με τις πουκαμίσες. Γιατί εγώ γενικά μόνο φορέματα φοράω το καλοκαίρι. Ή καμιά βερμούδα στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε έλεγα, μην ξεχάσεις το τζιν. Δεν το ξέχασα τελικά, το έφερα. Αχ, μόνο σκέφτομαι που θα το φορέσω μες στο κατά καλό καιρό. Θα το φορέσω να σας κάνω τα πλάνα. Αυτό λοιπόν το λάτρεψα πραγματικά το κομμάτι, μ' άρεσε πολύ. Και το τελευταίο που κάνω σου από σύν που διάλεξα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι επίσης πολύ έτσι ρομαντικό. Και έτσι vintage και από άλλη εποχή και μου κάνει πάρα πολύ φθινοπορεινό γιατί το συγκεκριμένο χρώμα έτσι μου κάνει πολύ φθινόπορο και με αυτό εδώ το λουλουδάκι που έχει το καφέ θεώρησα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο με τζινάκια για τις πρώτες φθινοπορεινές μέρες. Υπομονώ να τα φορέσω και τα δύο. Η ποιότητά τους είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχει πλέον ξανά να ζηλέψει κάτι από Zara ή Stradivarius ή κάτι αντίστοιχο. Θα σας έχω κωδικό εκπτωτικό για το Shein, να τσεκάρετε το κουτί περιγραφής που θα σας έχω όλα τα link και κωδικό έκπτωσης για να ψωνίσετε από το Shein. Και γενικά η συμβουλή μου πάντα είναι, για να είστε ήσυχες, να μην ξεπεράσετε τα 2 με 3 κομμάτια το πολύ από το Shein, για να είστε ήσυχες με το τελωνίο. Γιατί πολλές φορές οι παραγγελίες από Κίνα περνούν τελωνίο, οπότε θα σας έλεγα να μην είναι πολύ μεγάλος όγκος του πακέτου σας. Εμένα η παραγγελία μου δεν πέρασε από τελωνίο, ήρθε ολόκληρη και μπορεί πια να μην περνάνε οι παραγγελίες από το Shein από τελωνίο, αλλά ποτέ δεν είναι σίγουρο. Οπότε γενικά θα σας πρότεινα οι παραγγελίες σας να είναι μέχρι 3 κομμάτια ή αλλιώς να σπάσετε την παραγγελία σας. Για πάνε ενδεχόμενο, για πάνε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα ρούχα από Shein. Επίσης, θα σας δείξω και κάτι το οποίο σας είχα δείξει και στο vlog από τις καλοκαιρινές μας διακοπές στοιχείο. Αλλά επειδή δεν ξέρω ποιοι παρακολουθείτε τα haul, ποιοι παρακολουθείτε τα βίντεο, εγώ θα σας τα ξαναδείξω. Είναι ένα ζευγάρι παπούτσια που πήρα για τη γιορτή μου τον Αύγουστο, τον 15 Αύγουστο συγκεκριμένα. Είναι New Balance και τα πήραμε από το Cosmos Sport. Και είναι υπέροχα και θεωρώ ότι ταιριάζουν και πάρα πολύ με αυτό που φοράω τώρα. Δηλαδή θα τα συνδύαζα έτσι.
Είναι, δεν τα έχω φορέσει ακόμα, είναι ολοκένουργια. Πού να φορέσω κλειστό παπούτσι, αφού σας είπα ότι βγάζω με φορέματα και σανδάλια. Ελπίζω να φορέσω σύντομα έτσι κλειστό παπούτσι, γιατί προς το παρόν σκάει και ο Τζίτζικας, τέλος πάντων. Πήρα λοιπόν αυτά εδώ τα New Balance, σαν έτσι ένα ωραίο έτσι αθλητικό παπουτσάκι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα New Balance και ήθελα καιρό να πάρω. Και θεώρησα ότι αυτό το χρώμα θα πηγαίνει με πάρα πολλά ρούχα και εντάξει, με τη φόρμα πιστεύω πάει ιδανικά και θα τα προβάρω να τα φορέσω μαζί, γιατί πιστεύω είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Θα με βολέψουν πολύ. Είναι ένα εύκολο, άνετο παπουτσάκι για την καθημερινότητα μιας μαμάς. Λοιπόν, και αφού σας έδειξα και τα παπούτσια, θα σας δείξω και κάτι το οποίο είναι πιο επίκαιρο για εδώ για την Ελλάδα. Δεν περιμένω ποτέ ότι θα προσθεθούν νέα μαγιό στη συλλογή μου μήνα Σεπτέμβρη, αλλά να που έγινε και αυτό. Σας έχω ξαναμιλήσει για την εταιρεία Κάψη. Είναι μια εταιρεία με μαγιό και beachwear και τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία σχέδια, πάρα πολύ ποιοτικά μαγιό και έχω ολοκληρωμένη άποψη για τα μαγιό της, γιατί όλο το καλοκαίρι φόραγα κυρίως μαγιό από αυτή την εταιρεία. Τα μαγιό δεν ξεθοριάσαν, δεν πάθαν κάτι, δεν ξεχυλώσανε και ήταν τα σχέδια υπέροχα πραγματικά, σαν να τα έχω αγοράσει από ακριβά καταστήματα. Μου άρεσαν πραγματικά πάρα πολύ, με βόλεψαν πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι. Οπότε έχω να σας δείξω 5 καινούργια σχέδια, τα οποία ήδη ξεκίνησα να φοράω. Και εδώ στο εξοχικό που κάνουμε τα μπανάκια μας είχαμε πάει και ένα διήμερο στην Επίδαυρο και τα εγγενίασα και πραγματικά πήρα μηνύματα από εσάς που μου λέγατε πόσο πολύ σας άρεσαν τα μαγιό. Οπότε πάμε να σας δείξω πρώτα αυτά που σας έχω δείξει και στο Instagram. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το λόσωμο, το οποίο κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Γενικά έχω μια λατρεία με τα ολόσωμα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα θεωρώ έτσι πολύ ρομαντικά. Μ' άρεσε λοιπόν αυτό εδώ, μ' άρεσε ο συνδυασμός χρωμάτων, μ' άρεσε που εδώ κάνει αυτό το σχεδιάκι. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται, εγώ έπαιρνα την κάψη πάντα medium, απλά επειδή πολλά ολόσωμα μου ήταν μεγάλα και αναγκάστηκα κάποια να τα μεταποιήσω κιόλας, αυτή τη φορά τα ολόσωμα τα πήρα σε small. Βέβαια, επειδή εγώ έχω πάρει και 2 κιλάκια τώρα στις διακοπές, μου είναι λίγο τσίτα και επειδή γενικά ούτως ή άλλως θέλω να χάσω 2-3 κιλά όπως σας είπα και αν μπορούσα και παραπάνω θα χαιρόμουν, τέλος πάντων, γιατί έτσι νιώθω καλύτερα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Θεωρώ ότι άμα χάσω και τα κιλά που λέω θα μου είναι τέλεια, οπότε δείτε το λίγο με τα μεγέθη. Αυτό είναι σε small και μου είναι εντάξει, απλά θεωρώ ότι αν χάσω και τα 2-3 κιλά θα μου είναι τέλειο. Μετά φόρεσα πρόσφατα και το έβαλα και αυτό στο Instagram αυτό εδώ το μαγιό που είναι ψηλόμεσο. Κοιτάξτε το από κάτω πώς είναι. Είναι ψηλόμεσο. Έχει αυτά τα πολύ έτσι ωραία λουλούδια σε κίτρινο πορτοκαλί χρώματα. Και το φοβερό είναι ότι από πάνω έχει αυτό εδώ. Δεν είχα ξαναπάρει ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα το σκεφτείς διπλά. Επειδή μπορεί να σου κάνει περίεργο μαύρισμα. Γιατί είναι σαν μπουστάκι στην ουσία. Αυτό φοβερόγεται και με σορτσάκι. Αν έχεις έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, το φοράς άνετα σαν μπουστάκι με σορτσάκι, όχι έξω, ενώ στην παραλία, χωρίς να φορέσεις ένα από πάνω μπλουζάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά κολακεύει το σώμα γενικά, απλά τι γίνεται. Το πήρα σε medium αυτό και ήταν το μέγεθός μου, δεν ήθελα με τίποτα small γιατί θα με στένευε στα χέρια μετά. Απλά δεν είναι μαγιό το οποίο μπορείς να φοράς κάθε μέρα γιατί μπορεί να σου κάνει πολύ περίεργο μαύρισμα. Είναι να το φοράς, να το εναλλάσσεις. Να μην το φοράς συνέχεια γιατί είναι περίεργο το μαύρισμα που θα σου κάνει όπως και να έχει. Εγώ παρεπτόντως με αυτό το μαγιό κατακάηκα εν τέλει γιατί ξέχασα να βάλω στην πλάτη. Καλά, αυτό είναι δικό μου λάθος. Κάηκε η πλάτη μου όλη. Αφήστε τα. Ακόμη δεν έχω συνέλθει. Λοιπόν, άλλο μαγιό που διάλεξα από το κάψι είναι αυτό εδώ το ολόσωμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα που είναι ένα κανελομπορντό. Μπορντό. Κάπως έτσι. Και στην ουσία έχει πάνω χιονονιφάδες, από πίσω η πλάτη είναι ανοιχτή. Αυτό το πήρα σε small και ενδεχομένως να ήθελα medium σε αυτό. Αλλά σας είπα, δεν πειράζει, έχω ένα κίνητρο να χάσω και τα κιλάκια που θέλω. Μ' άρεσε πολύ το συγκεκριμένο, αλλά από όλη την παραγγελία δεν μπορώ να πω ότι ήταν το top αγαπημένο μου. Αγαπημένο πολύ ήταν αυτό που θα σας δείξω τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Είναι αυτό εδώ.
το αγαπημένο μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά του, αυτά τα φιστική ανοιχτό ροζ και επίσης αυτό το σχέδιο που κάνει εδώ και στην άκρη εδώ του μαγιό. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Το πήρα και αυτό σε small και μου είναι εντάξει, καλό, πάρα πολύ αγαπημένο μαγιό. Και το τελευταίο που δεν σας έδειξα είναι ακόμη ένα ψηλόμεσο μαγιό. Το από κάτω του λοιπόν είναι κάπως έτσι. Έχει αυτά τα φύλλα, είναι τελείως tropical. Και από πάνω η ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι έχει αυτό εδώ το top που είναι σαν μπλουζάκι. Σαν έτσι crop top να το πω, σαν ταγκίνι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και τη σφικοφολιά που είναι πολύ βολική. Και μ' αρέσει που έχει αυτό εδώ από κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό το μαγιό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά όλα τα μαγιό μου άρεσαν από κάψη, δεν έχω πάρει και κανένα που να μην μου άρεσε, απλά σας είπα ποια μου άρεσαν κάπως περισσότερο. Αυτά ήταν λοιπόν και τα μαγιό, θα σας έχω link και τον μαγιό κάτω στο κουτί περιγραφής και κωδικό, εκπτωτικό κτλ. Και τώρα θα σας δείξω κάτι στέκες που πήρα, μισό λεπτό. Έχω αυτές τις τρεις που κρατάω και αυτή που φοράω. Ξέρετε τι αγάπη έχω για τις στέκες και τα αξεσουάρ μαλλιών. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, θεωρώ ότι έτσι δίνουν μια πινελιά. Είναι βέβαια να είναι και το στυλ σου, δεν μπορώ να πω. Εγώ είμαι λίγο, μ' αρέσει λίγο αυτό το στυλάκι με τη στέκα, την κορδέλα και όλα αυτά. Οπότε, οι δύο που έχω φορέσει αρκετά συχνά μέχρι τώρα είναι αυτές εδώ οι πουά. Μάλιστα τις κάναμε δώρο και σε μια τυχερή στο Instagram αυτές τις δύο. Είναι από το Magic Mood Jewelry. Σας έχω ξαναδείξει στέκες και κορδέλες από εκεί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ τα αξεσουάρ που έχει για μαλλιά. Και διάλεξα επίσης και αυτές τις δύο στέκες, οι οποίες είναι διαφορετικές και δεν είχα κάτι τέτοιο στη συλλογή μου. Κοιτάξτε τι όμορφες που είναι. Κάνουν σαν πλεκτό. Και μου άρεσαν πολύ γιατί είναι έτσι φθινοπορεινές. Έχουν αυτά τα κανελή χρώματα. Μ' άρεσαν πολύ και θεωρώ ότι θα ταιριάξουν έτσι με κάποια outfit για το φθινόπωρο, το πολύ αναμενόμενο φθινόπωρο. Και τέλος θα σας δείξω και κάποια κοσμηματάκια που τα έχω πολύ καιρό και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας, αλλά δεν έχω βρει την ευκαιρία. Είναι λοιπόν από μια εταιρεία, την Sylvia X. Είναι και αυτά ασιάτικα. Έχει λοιπόν personalized κοσμήματα, δηλαδή κοσμήματα τα οποία μπορούν να τα κάνουν custom για σένα, να σου βάλουν το μονογραμμά σου, να σου κάνουν το όνομά σου, να σου χαράξουν ό,τι θέλεις εσύ πάνω στα κοσμήματα. Ήμουν λίγο προβληματισμένη στην αρχή, δεν ήξερα αν θα είναι καλή ποιότητα. Τελικά τα κοσμήματα ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα γιατί οι τιμές τους στην κατηγορία που το πήρα εγώ, γιατί έχει να πάρεις και χρυσό και τέτοια πράγματα, αλλά στην απλή version που πήρα εγώ είναι πολύ οικονομικές γενικά. Κάνουν περίπου ένα μήνα για να φτιαχτούν, γιατί είναι personalized και τα φτιάχνουν όπως θέλεις εσύ, ενώ τα μονογράμματα και όλα αυτά. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και μάλιστα μου έχετε κάνει και πάρα πολλά θετικά σχόλια για αυτά τα κοσμήματα. Λοιπόν, στο Instagram, γιατί τα φοράω συχνά αλλά και στα βίντεό μου. Ένα λοιπόν κόσμημα που διάλεξα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σε ροζ χρυσό, δεν είναι ροζ χρυσό. Νομίζω ότι είναι επιχρυσωμένο αν θυμάμαι καλά, απλά είναι από καλής ποιότητας μέταλλο. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό το σχέδιο που διάλεξα, που είναι μια ροζ, είναι μια καρδούλα σε ροζ χρυσό και έχω χαράξει πάνω το όνομα της Ναταλίας, στα αγγλικά, Νάταλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το φοράω, μπορεί να το φορέσει και αυτή μελλοντικά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τα έχω φορέσει και στη θάλασσα μέσα και δεν έχουν πάθει κάτι γενικά και τα φόρεσα αρκετές φορές, δεν τα φόρεσα μόνο μια φορά. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να φύγει κάπως το χρώμα, αλλά πας σε ένα χρυσοχοείο και το επιχρυσώνεις ξανά. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Διάλεξε επίσης, είναι όλα σε τέτοια κουτάκια, να σας τα δείξω. Είναι όλα σε τέτοια κουτάκια και έχουν και το αντίστοιχο πανάκι για να τα γυαλίζεις. Άλλο κόσμημα που διάλεξα λοιπόν είναι αυτό εδώ, το οποίο το πήρα σε χρυσό και λέει Marlene. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η γραμματοσειρά για το συγκεκριμένο κολιέ. Δεν ξέρω αν βλέπετε ή έχετε δει ποτέ σε ξενδεσίτη, Carrie Bradshaw είχε ένα αντίστοιχο που λέγε Κάρι. Και πάντα το έβλεπα και το ζήλευα και μου άρεσε πολύ και μάλιστα συγκεκριμένα
έλεγε ότι το δικό της στην ταινία το έχει κερδίσει σε ένα... Σε ένα πανηγύρι, σε κάτι τέτοιο. Ήταν ένα πολύ φτηνό κολλιέ που φορούσε, αλλά δεν το αποχωριζόταν ποτέ και έλεγε Κάρι και ήταν τόσο με κατατεθέντης. Και μου άρεσε πολύ η γραμματοσειρά τότε και όταν είδα αυτό λέω αχ, τι ωραία, θα έχω κι εγώ ένα personal life Marlene. Μ' άρεσε πολύ και ακόμη ένα κολλιέ που διάλεξα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι, έχει το σήμα του απείρου πάνω, όπως βλέπετε, το πήρα σε ροζ χρυσό και αυτό, και κάτω κρέμεται το μονόγραμμα, το οποίο έχω βάλει το μονόγραμμα της Ναταλίας, το νι. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το σχέδιο, το θεωρώ έτσι ιδιαίτερο κόσμημα και αυτό. Και το τελευταίο και πιο πολύ φορεμένο, το οποίο πραγματικά το έχω φορέσει 100 φορές στη θάλασσα και θα το χαλάσω στο τέλος, αλλά τι να κάνω, δεν πειράζει, θα το ξαναφτιάξω στην ανάγκη, είναι αυτό εδώ το χρυσό, χρυσό εννοώ στο χρώμα, το χρυσό μη. Γενικά πήρα 2 και 2, 2 για την Ναταλία και 2 για μένα, τα οποία τα φοράω βέβαια σε αυτή τη φάση όλα εγώ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και το μονόγραμμα, γιατί μου άρεσε πολύ που είναι έτσι καλλιγραφικό. Οπότε ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά τα κοσματάκια από Sylvia X. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο προσεγμένα και θα έχουν τόσο καλή ποιότητα. Και από ό,τι θυμάμαι είχε και καλές τιμές. Νομίζω ότι και το Marlene ήταν σε έκπτωση, αν θυμάμαι καλά, αυτή η σειρά. Νομίζω ότι ήταν σε έκπτωση. Τέλος πάντων, θα σας έχω link και από αυτά τα κολλιεδάκια στο κουτί περιγραφής. Αυτά ήθελα να σας δείξω, ελπίζω να σας άρεσα. Θα σας γυρίσω και πλάνα με τα ρουχαλάκια να σας τα δείξω, για να έχετε μια εικόνα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να πήρατε κάποιες ιδέες, αν ψάχνετε κάτι παρόμοιο. Γενικά τα βίντεο haul τα κάνω για να μοιραστώ μαζί σας καταρχήν τη χαρά μου που παίρνω κάποια πράγματα και σας δείχνω τις επιλογές μου. Κατά δεύτερον, να σας κάνω κάποιες προτάσεις, γιατί μπορεί εσείς στην δεδομένη φάση να ψάχνετε κάτι αντίστοιχο. Οπότε θέλω, αν μπορώ, να σας βοηθήσω. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να σας κάνω επίδειξη των πραγμάτων που παίρνω. Ούτως ή άλλως, γενικά σας κάνω κατά κύριο λόγο οικονομικές προτάσεις. Αν και ξέρετε ότι μου αρέσει γενικά σαν Μαργιαλένα να επενδύω πολλές φορές και σε πιο ακριβά κομμάτια, αλλά θεωρώ ότι όποιος έχει βρει το στυλ του μπορεί να μπλέκει ακριβά και οικονομικά κομμάτια και το σύνολο νομίζω ότι φαίνεται έτσι πολύ ωραίο στο μάτι και πολύ ακριβό. Αυτά λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρούλα με αυτό το βιντεάκι. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάσω και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!